Αγαπώ την Κρήτη και αγαπώ τα σταλιγκάρια. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Λοιπόν, είμαι στην έκθεση και σταμάτησα στο περίπτερο που λέει Escargot de Crète και έφαγα χοχλιούς μπουμπουριστούς, αλλά πολύ τελικά τους. Σα σηκωτάκι ήτανε, πεντανόστιμοι, και πίσω από αυτή την πολύ ωραία ιστορία συσκευασίας έτοιμων, καθαρισμένων σαλιγκαριών, έτοιμα για ορεκτικά, για το μεζέ, για τη ρακή σας, για να μπουν σε σαλάτες, για να μπουν στο φαγητό, σε ριζότα, σε πληγούρια. Πίσω από αυτό είναι μια εταιρεία που είναι στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Και είναι 5 χιλιόμετρα ανατολικά του Ρεθύμνου. Ο Μπάμπης και Αγιάς. Λατζιμάς. Στην περιοχή Λατζιμάς του Ρεθύμνου. Του Ρεθύμνου. Και πόσο καιρό έχετε ξεκινήσει αυτή την ιστορία? Στην εκτροφή είμαστε 7 χρόνια ήδη. Mm-hmm. Στην τυποποίηση είμαστε κάτι παραπάνω από 1,5 χρόνο. Στην αγορά ουσιαστικά επίσης κάτι παραπάνω από 1 χρόνο. Η διανομή έχει πάει καλά? Τα μηνύματα που έχουμε από πάρα πολλές χώρες στο εξωτερικό είναι πολύ θετικά. Αν είναι περισσότερο εξωτερικό. Μια χαρά πάμε και στην Ελλάδα. Απλά ο κόσμος τώρα τα γνωρίζει, είναι τελείως άγνωστα προϊόντα για το ελληνικό κοινό. Όμως τα μηνύματα είναι καταπληκτικά. Δηλαδή οι πολίτες αρέσει πάρα πολύ. Αρέσει πάρα πολύ. Πολλοί κόσμος, μάλιστα, πολύ σημαντικό για μας, μας χαροποιεί ιδιαίτερα ότι πολλοί κόσμος που δεν έχει ξαναδοκιμάσει σαλιγκάρια είναι πολύ θετικός πλέον απέναντι στο σαλιγκάρι, καθώς παίρνει την ευκαιρία από εμάς και δοκιμάζει για πρώτη φορά. Βέβαια, γιατί τα σαλιγκάρια είναι και ένα δύσκολο προϊόν για να το ετοιμάσεις, να το προετοιμάσεις στο σπίτι. Θέλει το καθάρισμά του, θέλει να φύγουν τα σάλια του, θέλει να γίνει τέλειο. Εγώ που τα έφαγα όλες τις παραλλαγές, δεν έχει δηλαδή σάλιο ούτε δείγμα. Δηλαδή είναι πεντανόστιμο και είναι σηκωτάκι. Κλείνει τα μάτια, ας πούμε, και λες: έχω φάει ένα μανιτάρι έτσι δεμένο και να έχουν φύγει τα ζουμιά του. Ένα σηκωτάκι, κάτι έχω φάει πολύ νόστιμο. Είναι σε αυτή την κατηγορία γευστικά. Προσέχουμε πάρα πολύ τη διαδικασία για να παραχθεί το συγκεκριμένο προϊόν, τα συγκεκριμένα προϊόντα. Ακόμα από όταν θα γεννηθεί το σαλιγκαράκι, από όταν θα βγει το αυγό και θα γίνει σαλιγκαράκι, ναι, μέχρι το πώς θα γίνει η διαδικασία πριν φτάσει στο τυποποιητήριο, πώς θα το επεξεργαστούμε την καθαρή ψύχα του σαλιγκαριού, μέχρι να μπει στο βαζάκι και τελικά να φτάσει στο ράφι και στον καταναλωτή που είναι το ζητούμενο. Αυτό καλά το προσέξατε. Το σάλιο είναι κάτι που δεν θέλουν, ξέρετε, οι σεφ, και κάνει δυστυχώς το σαλιγκάρι σε πολύ κόσμο να μην το έχει στις διατροφικές του συνήθειες. Κάνουμε πολύ καλή επεξεργασία όσον αφορά αυτό το κομμάτι, αλλά μας βοηθάει πάρα πολύ και η πολύ καλή πρώτη ύλη που έχουμε, η ίδια η ψύχα του σαλιγκαριού που παράγουμε, και μπορούμε, αν θέλετε, να διαθέσουμε και τον παραπάνω κόπο που μπορεί να χρειάζεται για να βγάλουμε ό,τι καλύτερο μπορεί να βγει, ίσως. Σωστά. Οπότε, αν δεν έχετε δοκιμάσει σαλιγκάρια, δοκιμάστε τα στις συσκευασίες αυτές. Είναι η συσκευασία των περίπου 20 σαλιγκαριών, νομίζω, μέσα. Βεβαίως. Και έχει και 4 γεύσεις, έτσι. Ναι. Εκτός από τους κοχλιούς που είναι με ξύδι και δεντρολίβανο και σταφίδα, που το γλυκένει και είναι πολύ ωραία προσθήκη. Κάτι που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι με το συγκεκριμένο τρόπο τυποποίησης δεν έχουμε το σαλιγκάρι μέσα σε κάποιο νερό, που ουσιαστικά το σαλιγκάρι έχει ένα μεγάλο μέρος μέσα του νερό, ναι, οπότε κάπου δεν μπορούμε να μιλάμε για βάρος κρέατος, αλλά για βάρος κρέατος με νερό. Ναι. Στη συγκεκριμένη μορφή τυποποίησης ουσιαστικά αγοράζει καθαρό κρέας, οπότε για να καταλαβαίνει κάπου ο κόσμος τι πραγματικά αγοράζει, το πάμε με κομμάτια, ας πούμε, με σαλιγκάρια δηλαδή. Είναι λοιπόν, καλά το είπατε, γύρω στα 20 σαλιγκάρια μέσα στο κάθε βάζο. Ναι. Η τιμή του στα ράφια περίπου. Η τιμή του στα ράφια κυμαίνεται από 6 έως 7 ευρώ. 6 με 7 ευρώ. Εντάξει, υπάρχουν και κάποια καταστήματα που το έχουν πιο ακριβά. Οι γεύσεις που έχετε φτιάξει ποιες είναι? Αυτό που κρατάτε συγκεκριμένα είναι μια καθαρά ελληνική συνταγή, μια, αν θέλετε καλύτερα, καθαρά ελληνική γεύση. Είναι με θυμάρι λεμόνι και πράσινη χονδρολιά Κρήτης. Τη χρησιμοποιούμε επειδή είναι ένα ιδιαίτερο άρωμα στο προϊόν. Μέσα σε εξαιρετικό παρθένο βιολογικής γεωργίας ελαιόλαδο, ΠΟΠ Βόρειος Μηλοπόταμος. Το λάδι είναι πόδι, δηλαδή. Ναι. Είναι από την περιοχή Βόρειος Μηλοπόταμος. Ναι. Αυτή η συνταγή είναι ουσιαστικά η γαλλική συνταγή. Αν θέλετε καλύτερα εμπνευσμένο από την διάσημη γαλλική συνταγή Escargot de Bourguignon. Ναι. Κάπου, ξέρετε, όμως τη φιλοσοφία διαφωνούμε με τη συγκεκριμένη συνταγή ως προς τη χρήση του βούτυρου. Ναι.
Το συγκεκριμένο σαλιγκάρι, σε αναλύσεις που έχουμε κάνει, έχει βγει το 85% των λιπαρών του, είναι τα λεγόμενα καλά λιπαρά. Είναι κρίμα λοιπόν, τα καλά λιπαρά είναι εκείνα που συνθέτουν την καλή χοληστερίνη. Είναι κρίμα λοιπόν σε μια τέτοια πρώτη ύλη, σε ένα τέτοιο υλικό, να το πω καλύτερα, να βάζουμε το ζωικό βούτυρο και να το, να το κάνουμε λιγότερο υγιεινό, αν θέλετε. Είναι λοιπόν με σκόρδο μαϊντανό, μαριναρισμένο σε συγκεκριμένη ποικιλία κριτικού λευκού κρασιού, και έχει κρεμμυδάκι. Πάλι το ελαιόλαδο το ίδιο, όπως σας είπα και πριν. Και η τέταρτη μας γεύση. Την τρίτη δεν είπαμε, που είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος. Ναι, είναι ουσιαστικά, είναι με ξύδι, δεντρολίβανο και σταφίδα. Είναι, αν θέλετε, μια καθαρά κριτική γεύση. Είναι ουσιαστικά η διάσημη κριτική συνταγή χοχλή μπουμπουριστή. Έχει ένα, αν θέλετε, και κάτι παραπάνω από τους χοχλιούς μπουμπουριστούς. Είναι μια εξέλιξη, αν θέλετε, γιατί δεν χρησιμοποιούμε το τηγάνι, δεν χρησιμοποιούμε υψηλές θερμοκρασίες και ουσιαστικά διατηρεί το σαλιγκάρι και το, γενικά το όλο το τρόφιμο την υψηλή του διατροφική αξία σε μεγαλύτερο βαθμό. Είναι η πρώτη φορά που τυποποιείται αυτή η διάσημη συνταγή και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκεται απέναντι στη διάσημη γαλλική πλέον σε πολλά ράφια σε όλο τον κόσμο. Έχετε και την απλή του όμως εκδοχή, που δεν έχει κανένα αρωματικό μέσα. Έτοιμο σαλιγκάρι, το οποίο μπορεί να το προσθέσει κάποιος έτσι όπως θέλει. Είναι μια τέλεια επεξεργασμένη ψύχα σαλιγκαριού. Από την πρώτη ύλη που χρησιμοποιούμε το σαλιγκάρι μας, με τα χαρακτηριστικά που έχει το σαλιγκάρι εκτροφής, πάντα πλούσιο παχύ κρέας, λευκό σάρκο μάλιστα, καθαρό, δεν υπάρχει περίπτωση για βαρέα μέταλλα, για εντομοκτώνα, για φυτοφάρμακα. Είναι λίγο περίεργη η εποχή που ζούμε, ξέρετε. Είναι ελεγχόμενη περιοχή που μεγαλώνουν, οπότε γι' αυτό ξέρετε. Ακριβώς. Συν το επιπλέον το ότι δεν αφήνουμε το σαλιγκάρι να αδυνατήσει. Δηλαδή στην κατάλληλη στιγμή κατευθείαν το επεξεργαζόμαστε και γι' αυτό είναι πάντα πλούσιο η ψύχα, το κρέας που χρησιμοποιούμε από το σαλιγκάρι. Αυτός ο κωδικός δίνει τη δυνατότητα στην οικοκυρά να κάνει όσο. Δεν είναι η πιο εύκολη μορφή που μπορεί να μαγειρέψει σαλιγκάρι. Δηλαδή, αρκεί να σας πω ότι μπορεί να φτιάξει μια οποιαδήποτε σάλτσα. Μία κοκκινιστή σάλτσα, μία με σκορδοβούτυρο, ας πούμε, αν θέλει. Ένα χόντρο, με ξινό χόντρο, με πληγούρι, ακόμα και με αυγολέμονο είναι πολύ ωραίο. Με μία κρέμα γάλακτος, με σάλτσες γιαουρτιού. Πάρα πολλές συνταγές, απίστευτα πολλές. Φοβερά εύκολο για όλα τα ορεκτικά μας, σωστά. Αλλά και για τις γιορτές είναι πολύ ωραίο. Και για τους ξένους μας, και όταν έχουμε ξένους τραπέζι στο σπίτι, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ελληνικό προϊόν. Που ξέρουν. Μπορεί να κάνει μία, λοιπόν, οποιαδήποτε σάλτσα, ακόμα και όταν το βγάλει, για να σας δώσω καταλάβετε, από τη φωτιά τη σάλτσα και να αδειάσει το περιεχόμενο του βάζου μας μέσα στη σάλτσα, που το προτείνω αν θέλετε κιόλας γιατί δεν ψήνεται και το ελαιόλαδο με αυτόν τον τρόπο, και τα αφήσει μέσα 5 λεπτά στη σβησμένη σάλτσα, είναι έτοιμο, γιατί είναι ζεστή η σάλτσα, κρύο το σαλιγκάρι, ψημένο ωστόσο, έτσι, περνάει κατευθείαν η γεύση της σάλτσας μέσα στη ψύχα του σαλιγκαριού μας και μπορεί να το βάλει σε ρύζια, σε ριζότο, σε διάφορα ζυμαρικά, εμείς εδώ, σαλάτες. Όπως τώρα μας έχετε βάλει λοιπόν το αγαπημένο κριτικό χόρτο της το σταμναγκάθι, ακριβώς, το οποίο το συνδυάζεται με ποια ποικιλία, με τη συνταγή μας με λεμόνι και θυμάρι. Χρειάζεται να ρίξουμε και λίγο λεμονάκι ακόμα, θα πρότεινα. Συν το ελαιόλαδο που δεν το ρίξαμε τώρα εδώ πέρα, συν το ελαιόλαδο από το βαζάκι μας. Μια πολύ ωραία σαλάτα. Και το σταμναγκάθι το τρώμε φυσικά ομό, γιατί παίρνει όλα του τα στοιχεία, ή ελαφρά σοταρισμένο. Μαγειρική, ελαφρά σοταρισμένο, όπου αν βάλουμε και τα σαλιγκάρια μέσα με λίγη κομμένη ντοματούλα, επίσης σοταροντάς την ντοματούλα, πάλι βγαίνει μια εκπληκτική συνταγή. Τέλεια. Το έχουμε δοκιμάσει και ήταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προτάσεις. Εσκαργό ντε κρέτ λοιπόν από το Ρέθυμνο. Εξαιρετικά αυτό, δηλαδή το πλάνο κλεισίματος, θα το ήθελα πάρα πολύ να δούμε τα υπέροχα τσκοχλιούς, αλλά με άλλο τρόπο. Γυμνούς, πεντανόστιμους, με το άρτημα το σωστό που δίνει το ξύδι και το δενδρολίβανο και τη γλύκα της σταφίδας. Εξαιρετικό. Χωρίς να παιδευτούμε καθόλου.